Η ασφάλεια των υπολογιστών στηρίζεται στην παραγωγή τυχαίων αριθμών για τη δημιουργία κλειδιών. Το πρόβλημα είναι ότι η σύγχρονη υπολογιστική τεχνολογία δεν μπορεί να παράξει εντελώς τυχαία αποτελέσματα. Ωστόσο, οι κβαντικές γεννήτριες τυχαίων αριθμών μπορούν. Συζητήσαμε τη σημασία των τυχαίων αριθμών, τη δυσκολία παραγωγής τους και τις προκλήσεις που αυτοί θέτουν με τον συνιδρυτή της QSight και διευθύνοντα σύμβουλό της, Κάρλος Αμπελάν. Ένας τυχαίος αριθμός παράγεται από μία συσκευή. Δεν γνωρίζουμε την αξία του μέχρι να παραχθεί. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στην παραγωγή τυχαίων αριθμών είναι ότι βασικά ένας υπολογιστής, επειδή είναι ένα μηχάνημα που επαναλαμβάνει τα λίγα βήματα που του ζητάμε, δεν μπορεί να τους δημιουργήσει. Είναι αδύνατο να παράξουμε κάτι απρόβλεπτο σε υπολογιστή. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε στον φυσικό κόσμο για να κάνουμε μετρήσεις σε κάτι που συμπεριφέρεται τυχαία και από το οποίο μπορούμε να βγάλουμε τυχαίους αριθμούς. Αλλά τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί ποιες είναι οι διαδικασίες που μπορούμε να υπολογίσουμε κάτι οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν? Είναι σαν να πετάμε στον αέρα ένα νόμισμα. Όταν το κάνουμε, το αποτέλεσμα είναι τυχαίο. Η πραγματικότητα είναι ότι η τυχαιότητα του αποτελέσματος δεν είναι εγγενή στο νόμισμα. Έχει να κάνει με την ανικανότητά μας να προβλέψουμε τη δυναμική του. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία είναι προβλέψιμη. Η κβαντική μηχανική είναι εξαιρετική γιατί μας δείχνει ότι όταν παίρνουμε ένα αντικείμενο και το μετρούμε, το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε είναι εντελώς απρόβλεπτο. Γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε.